Από τον έλεγχο των θεσμών θα περάσουν οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, οι εκκρεμείς συντάξεις και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου. Ο Βασίλης Τσεκούρας θα μας ενημερώσει. Βασίλη. Γιάννη, από το κόσκινο των θεσμών που τα τεχνικά κλιμάκια θα πιάσουν αύριο δουλειά, εξ αποστάσεως λόγω του κορονοϊού, θα περάσουν τα μέτρα στήριξη τα οποία σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών σε περίπτωση που χρειαστεί φυσικά, είτε λόγω της ακρίβειας είτε λόγω της πανδημίας. Αυτά λοιπόν τα μέτρα, σου θυμίζω ότι για παράδειγμα το νέο κούρεμα στις επιστρεπτές προκαταβόλες το έχει αφήσει ανοιχτό ήδη ο Υπουργός Οικονομικών, ο Χρήστος Ταϊκούρας. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να εγκριθεί και από τους θεσμούς. Επίσης θα παρουσιαστεί το νέο σχέδιο για τον ΕΝΦΙΑ. Είναι το σχέδιο το οποίο προετοιμάζεται τον περασμένο Ιούνιο η 18μελής ομάδα στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα προβλέπει για φέτος μείωση 3 με 4%, ενώ θα υπάρξει και κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, μάλλον μόνο για τα φυσικά πρόσωπα. Τώρα, μεγάλα αγκάθια, Γιάννη, είναι η μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου. Θα έπρεπε να τα είχαμε καθαρίσει αυτά στο τέλος του 2021, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Όπως επίσης να μειωθεί, να μηδενιστεί και το τεράστιο στόκ των εκκρεμών συντάξεων. Επίσης, να σου πω ότι υπάρχει θέμα και με το φορέα απόκτηση και επαναμίσθηση των ακινήτων. Είναι ο φορέας στον οποίο θα παίρνουν τα ακίνητα όσων πτωχεύουν. Σε αυτά θα μπορούν να παραμείνουν στα σπίτια τους πληρώνοντας ενίκιο και να τα επαναγοράζουν μετά από 12 χρόνια. Και αυτό τώρα τι συμβαίνει εκεί. Αυτός ο φορέας ήταν να δημιουργηθεί το Μάρτιο του 2022. Μαθαίνουμε ότι μπορεί να πάει ακόμα πιο πέρα. Όμως, μέχρι το Μάρτιο έχουν προστασία πρώτης κατοικίας τα ευάλωτα νοικοκυριά τα οποία έχουν δηλώσει πτώχευση ή θα δηλώσουν πτώχευση. Αυτά λοιπόν προστατεύονται. Τι θα γίνει λοιπόν από το Μάρτιο μέχρι τη δημιουργία του φορέα. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο θα πρέπει να διαπραγματευτούν η κυβέρνηση με τους θεσμούς. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη.